1,5 μήνα μετά από το χρονοδιάγραμμα του ΦΕΚ, δεν είναι έτοιμοι ακόμη και σήμερα για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να πάμε στην επόμενη φάση. Θα παρακαλούσα εσάς να... Και δεν γνωρίζουμε μέχρι τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Να το συμπληρώσουμε αυτό. Και σήμερα δεν γνωρίζουμε. Φυσικά και δεν γνωρίζουμε, κύριε Βενιέρη. Έχουμε στείλει αίτημα, να σας πω εμείς σαν διεύθυνση, από τις 6 Οκτωβρίου, ενώ τα παιδιά μπαίνουν ήδη στις τάξεις των δημοτικών σχολείων. Έχουμε κάνει αίτημα για να δούμε το σύνολο των παιδιών, πώς εμβολιάστηκαν, τι εμβολιασμούς έχουν κάνει, ποια είναι τα εμβόλια τους μέχρι σήμερα. Κάθε εβδομάδα μιλάμε με το Υπουργείο, μας πηγαίνουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Σήμερα και πάλι μας ενημέρωσαν ότι θα μας ενημερώσουν μέχρι τέλος του επόμενου μήνα ότι θα έχουν το σύνολο των εμβολιασμένων παιδιών. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, όταν εμείς στείλαμε το αίτημά μας 6 Οκτωβρίου, μας είπαν μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα έχετε τα πάντα. Πόσα παιδιά εμβολιάστηκαν, το σύνολο των εμβολιασμών, ποια παιδιά ήταν εμβολιασμένα ήδη από τις χώρες στις οποίες είχαν προέλθει. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Με τον κύριο Μπένο καταφέρατε να μιλήσετε, γιατί εμείς τον ψάχνουμε κανένα μήνα τώρα και δεν τον βρίσκουμε. Με την διεύθυνση του Κελπνό μιλήσαμε και μας ενημέρωσαν ότι και αυτοί μιλάνε με το Υπουργείο, οπότε απευθείας εμείς κάναμε το αίτημά μας στο Υπουργείο. Δεν είχαν και από το Κελπνό, δεν είχε πλήρη στοιχεία. Μα το Κελπνό δεν είναι το οποίο θα πιστοποιήσει τους εμβολιασμούς, έτσι δεν μας είχαν πει αρχικώς. Στην ουσία ναι, αλλά και αυτοί από ό,τι καταλαβαίνω ενημερώνονται μέσω του Υπουργείου. Το Υπουργείο μας λένε ότι περιμένουν τους γιατρούς του κόσμου και πάμε από τον ένα στον άλλο. Οι γιατροί του κόσμου τι σχέση έχουν, η πιστοποίηση θα γίνει από δημόσια νοσοκομεία μας είπαν. Όχι από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμάς το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι τα εμβόλια γίνονται από τους γιατρούς του κόσμου. Αυτό γνωρίζουμε, κύριε Βενιέρη. Εμάς εδώ όλα μας είπανε. Και δεν ξέρω να σας πω τώρα το σύνολο των παιδιών, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που έχουν μπει στα σχολεία, δεν γνωρίζω αν έχουν στείλει κάποιο κατάλογο στους διευθυντές, τι εμβόλια έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Και σας λέω, εγγράφως δεν έχουμε καμία απάντηση και μας λένε ότι θα μας ενημερώσουν τέλος του επόμενου μήνα. Από το Υπουργείο ποιος σας ενημερώνει? Κυρία μιλάμε εμείς με την κυρία Σταύρου. Η οποία είναι? Είναι υπεύθυνη στο Υπουργείο για το κομμάτι αυτό. Ο αναπληρωτής, ο Υπουργός και τα λοιπά, ο Βαρύς Πολάκης δεν νιώθει την ανάγκη να πει δύο πράγματα, να μάθει από το Κελπνό τι γίνεται, τι δεν γίνεται? Τι να σας πω, κύριε Βενιέρη. Εμείς αυτή την ενημέρωση έχουμε. Ο κύριος Πλωμαρίτης, με τον οποίο σας είχαμε βγάλει τις προάλλες και ο άνθρωπος σήκωσε στα χέρια. Έχετε μιλήσει, έμαθε κάτι παραπάνω, σας είπε κάτι? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει, αλλά εμείς σας λέω απευθύνθηκαμε απευθείας στο Υπουργείο για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Αλλά στο Υπουργείο σας είπαν τέλος του άλλου μήνα, του Νοεμβρίου. Τέλος του άλλου μήνα. Και φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι των παιδιών, ελπίζω, ευελπιστώ, δεν το ξέρω, να είναι εμβολιασμένα που έχουν πάει στο σχολείο. Ωραία, και στην κουβέντα αυτή εξαιρούμε τα παιδιά που δεν φταίνουν σε τίποτε, τα προσφυγόπουλα. Φυσικά, μακάρι φυσικά, να έρθουν στα σχολεία, να εμβολιαστούν, έτσι, να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους κανονικά και όμορφα, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες από την αρχή ετέθησαν, αλλά κανείς μέχρι 25 Οκτωβρίου δεν ξέρει τι γίνεται. Σας είχα πει από την αρχή ότι πρέπει να γίνει μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Υγείας. Ούτε αυτό έγινε. Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ. Εμείς, σαν διεύθυνση, σαν περιφέρεια, θέλουμε να γνωρίζουμε το σύνολο των παιδιών που θα πάνε στο σχολείο, τι εμβολιασμοί έχουν γίνει, να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους διευθυντές των σχολείων. Έχουμε τόσα ανοιχτά θέματα στα οποία είμαστε με δεμένα τα χέρια, κύριε Βενιέρη. Μάλιστα. Αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπισμίνα. Να είστε καλά. Καλημέρα και εσείς. Καλημέρα.